Σε ένα γόρι το οποίο το λατρεύω γιατί χορεύω πάρα πολύ με τα τραγούδια του και μ' αρέσει που είναι ερωτευμένος και τα αφιερώνει όλα στο κορίτσι του τη Μέρη Σινατσάκη. Είναι ο Μύρωνας στρατής και μας αποκαλύπτει πολλά μυστικά για τον έρωτά του με τη Μέρη. Μύρωνα! Γεια σας! Τι κάνεις? Είμαι πάρα πολύ καλά. Πώς είσαι? Σχεδόν υπέροχα, εδώ δίπλα στη θάλασσα. Βλέπουμε ομπρέλες, θάλασσα, ιδηλιακό το σκηνικό. Είσαι ρομαντικούλης όμως. Είμαι λίγο, ναι. Θέλω σήμερα να παίξουμε ένα παιχνίδι μαζί. Τέλεια. Θέλω να παίξουμε ναι ή όχι, το θυμάσαι το γνωστό παιχνίδι ναι ή όχι. Βέβαια. Θα μου απαντάς δηλαδή χωρίς να πρέπει να χρησιμοποιείς το ναι ή το όχι. Α, οκ. Okay. Πρώτη φορά εδώ. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω και πρώτη. Κοίταξε, με τη μουσική το έκανα επειδή το είχα ανάγκη, αλλά ξέρεις, επειδή ας πούμε δεν ήμουν άνθρωπος των μεγάλων σχέσεων, του έρωτα και όλα αυτά, όλα αυτά μαζί ξεκινούνται μια κατάσταση, ας πούμε, και προχωράει το πράγμα. Δηλαδή, πάντα στη ζωή σου είχες μακροχρόνιες σχέσεις. Πάντα, πάντα. Η πιο μεγάλη σχέση που έχεις κάνει πόσα χρόνια ήτανε? Πολλά. Σαν πόσα δηλαδή? Πω, 12. Μ' αρέσει γενικά το να είμαι μαζί με κάποιον που τον αγαπώ για πάρα πολύ καιρό κτλ. Με γεμίζει. Δεν μπορώ τα πολλά πράγματα. Είναι αυτό που έχεις ερωτευτεί πάρα πολύ στη Μέρη? Το χαμόγελό της. Είπαμε ότι η Μέρη είμαστε καλά, με έναν τρόπο. Δηλαδή δεν είναι κάτι συγκεκριμένο από το οποίο αγαπάω πάνω της, αλλά τα αγαπάω όλα. Τι σου τις πάει? Είμαι λίγο ξεροκέφαλη, αλλά και εγώ είμαι. Δηλαδή γι' αυτό μερικές φορές αν πλάνω, είναι επειδή είμαστε λίγο κολλάμε, αλλά ξεκολλάμε μετά από λίγο, εντάξει. Είσαι υποχωρητικός? Καθόλου. Όχι! Δεν σου φαίνεται πάντως, να ξέρεις. Αλήθεια λες. Είμαι μετά από 2 εβδομάδες. Δηλαδή, αφού γίνει το. Αυτό μετά από 2 εβδομάδες μου περνάει, ξέρεις. Ναι. Θα τη αφιέρωνα το. Πάνω απ' όλα. Μα πάνω απ' όλα θα με θέλεις εσύ. Δεν ξέρω, να πω την αλήθεια, δεν έχει φτάσει μέχρι εκεί η σκέψη μου. Θέλω πάρα πολύ οικογένεια, παιδιά, ένα σπίτι. Τα θέλω πάρα πολύ όλα αυτά. Ακόμα να είμαστε λίγο μικροί. Εντάξει, εγώ έχω πάει 30, έχω μερικά χρόνια ακόμα μπροστά μου, δεν το έχω σκεφτεί, δεν έχω, ξέρεις, μπει τόσο βαθιά σε αυτή τη σκέψη. Αλλά ναι, εντάξει, περνάω πάρα πολύ καλά αυτή τη στιγμή και θα δούμε. Είναι μια μεγάλη απόφαση. Δεν την παίρνεις έτσι για πλάκα. Και εγώ ξέρω, δεν παίζω, ας πούμε. Δηλαδή, δεν μου άρεσε αυτό το πράγμα, παντρεύονται, χωρίζουν, παντρεύονται, χωρίζουν. Σε μ' άρεσε να μη στο χρόνο να έρθει μόνο του, φυσικά από το πράγμα. Δεν είναι κατά περιοδικά και με έβλεπα και λέω, είναι δυνατόν. Ξέρεις, είναι πάρα πολύ παράξενο αυτό το συνέστημα. Στην πορεία κατάλαβα πως δεν υπάρχει κάτι να, το οποίο τέλος πάντων υπάρχει λόγος να κρύψεις ή να ξέρεις να προκαλέσεις με το να το κρύβεις. Εντάξει, αν κάποιος ρωτάει καλά προαίρετα μπορείς να απαντήσεις, αλλά έτσι κι αλλιώς μερικά πράγματα σταματάνε. Δηλαδή όταν κλείσει η πόρτα ή όταν ας πούμε κάνουμε διακοπές κάπου που ξέρουμε ότι δεν μας ακολουθήσουν οι δημοσιογράφοι, επειδή μου πολλά από αυτά που πλέουμε στα περιοδικά, τα περισσότερα τέλος πάντων είναι στημένα. Δηλαδή γνωρίζει ο κόσμος ότι. Γιατί υπάρχει αυτό το παιχνίδι της OB. Στα περισσότερα δεν το έχουμε παίξει καθόλου αυτό το παιχνίδι μέχρι στιγμής. Δηλαδή όπου έχει τύχει και μας έχουν τσακώσει είναι επειδή πάμε, ξέρω εγώ, σε μια συναυλία ή πάμε να δούμε ένα φίλο μας και τυχαίνει να υπάρχουν δημοσιογράφοι στην πόρτα και φωτογράφοι. Οπότε δεν το έχω αφήσει αυτό το πράγμα να μπει πολύ βαθιά μέχρι τη ζωή μου. Είναι παράξενο, γελάω λίγο με αυτό, δηλαδή μου φαίνεται εγωιτευτικό. Εντάξει, όλα καλά. Δηλαδή, είμαι πολύ χαρούμενος που έχω ζήσει ό,τι έχω ζήσει μέχρι τώρα. Τι όμως, πώς τη λένε? Σοφία. Σοφία. Δηλαδή, άμα κάνετε κοριτσάκι με τη Μέρη, θα το βγάλω Σοφία. Μπορεί. Μπορεί και όχι. Όχι. Μπορεί. Μύρωνα, όμως, ευχαριστώ πάρα πολύ.